Μπορεί να αυτά τα λίγα λεπτά μέχρι να ξεκινήσει. Έτσι. Οι κάλπες έκλεισαν. Οι εθνικές εκλογές ολοκληρώθηκαν με την έννοια ότι βρισκόμαστε στη φάση σε μεγάλα τμήματα της διαλογής ψήφων και σταυρών. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και όποια ενδεχομένως εκκρεμότητα υπήρξε αρχικά ή μικρό πρόβλημα παρατηρήθηκε στην διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, αντιμετωπίστηκε. Εργάστηκαν και συνεργάστηκαν πολλοί για αυτές τις εκλογές. Από το ανώτερο έως το κατώτερο πεδίο λειτουργικής ευθύνης. Έπραξαν όλοι και όλες αυτό που όφυλαν. Ωστόσο εγώ είμαι υποχρεωμένος θερμός να τους ευχαριστήσω. Κατά τα άλλα, η Singular Logic που συνεργάζεται με το ελληνικό δημόσιο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία των εκλογών, πολύ σύντομα θα δώσει την πρόβλεψη για το αποτέλεσμα ή τα αποτελέσματα των αρχικών εκλογών με βάση τα αποτελέσματα πραγματικά που φτάνουν και θα φτάσουν από τους δικαστικούς αντιπροσώπους διαφόρων εκλογικών περιφερειών της χώρας. Τώρα, υπήρξε ένα περιστατικό. 4 άτομα εισέβαλαν στο 33ο εκλογικό τμήμα, στο 37ο Δημοτικό Σχολείο στα Εξάρχεια, Κολέτη 14, και κρατώντας μια βαριοπούλα πύλησαν, προσπάθησαν να σπάσουν την κάλπη, στη συνέχεια όμως την έκλεψαν και έφυγαν. Η επικοινωνία την οποία είχα αμέσως με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, την κυρία Γιώργο Βασίλη, και στη συνέχεια με τον αρχηγό της αστυνομίας, με διαβεβαίωσε ο δεύτερος, η πρώτη ήταν ενημερωμένη και είχε συνεργαστεί με τον κύριο αρχηγό, ότι χθες είχε η αστυνομία και ο ίδιος προσωπικά με τους συνεργάτες του αναπτύξει τις δυνάμεις της αστυνομίας και ενημερώσει ότι είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Υπήρξε, ότι μπορεί να υπάρξει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που βρισκόταν στο τμήμα την ώρα εκείνη ήταν 3 λεπτά πριν κλείσουν οι κάλπες. 538 ήταν εγγεγραμμένοι, είχαν ψηφίσει γύρω στους 207. 3 λεπτά πριν κλείσουν οι κάλπες, εισέβαλαν οι 4 αυτοί, άγνωστοι καθώς λέμε, και άρπαξαν την κάλπη. Ενημερώθηκε και η Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή. Σύμφωνα με τον νόμο, σε ό,τι αφορά το τμήμα αυτό, θα επαναληφθεί η εκλογική διαδικασία την επόμενη Κυριακή. Επιλαμβάνεται περαιτέρω η Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή. Παρόμοιο περιστατικό ενημερώνω ότι είχε συμβεί και το 2012 σε ένα τμήμα της οδού Ιουστινιανού στα Εξάρχεια. Και τότε επαναλήφθηκαν οι εκλογές στο τμήμα αυτό. Ως Υπουργός Εσωτερικών, αύριο θα επισκεφθώ τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής για να του παραδώσω τα ακριβή εκλογικά αποτελέσματα, ακριβή με βάση αυτά που θα έχουν ήδη αποστείλει οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής θα πράξει κατά τις θεσμικές του λειτουργίες αυτά που προβλέπονται. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε εμείς στο Ζώη Κακαβά που βρίσκεται στα Εξάρχεια.